έχουμε διαπιστώσει όλα αυτά τα χρόνια την εγκατάλειψη της περιοχής Μαλάδο-Φοινικιάς. Ενώ είχαμε υποσχέσεις από όλους ότι θα έσκυπταν πάνω στα προβλήματα αυτά, δυστυχώς έχουμε αγνοηθεί πλήρως. Κι όμως δυστυχώς κανείς δεν βοηθάει την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Προσφέρουν στην τοπική οικονομία και ανάπτυξη. Πληρώνουν δημοτικά τέλη και φόρους άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, όμως η ανταπόδοση από τη Λότζια είναι, όπως υποστηρίζουν, μηδενική. Όσο εδώ και μη παρέχει. Ο λόγος για τους εκατοντάδες επιχειρηματίες στο βιοτεχνικό τρίγωνο Φοινικιάς Μαλάδων, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τα άλυτα εδώ και χρόνια προβλήματα, με το κυκλοφοριακό να αποτελεί το μεγάλο αγκάθι. Πρέπει να γίνει ένας κυκλικός κόμβος οπωσδήποτε πριν από τη γέφυρα του Αγίου Ιωάννου και ενδεχομένως και άλλος ένας κόμβος έξω από την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη, γιατί κάθε πρωί και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας γίνεται ένας πανικός εκεί. Μεγάλα προβλήματα, δεν μπορούμε να πάμε ή να φύγουμε από τις επιχειρήσεις μας. Εμείς καταρχήν ευχαριστούμε το Crete TV που χρόνια τώρα αναδεικνύει τα προβλήματα της περιοχής, αναδεικνύει τα προβλήματα των εγκατεστημένων επιχειρήσεων και όχι μόνο, αλλά και των οικιστών. Το ρόλο αυτό έπρεπε να το παίζουν οι δημοτικοί άρχοντες, ενδεχομένως και από την περιφέρεια, οι διοικητικοί παράγοντες. Αυτοί κανονικά έπρεπε να είναι κάθε μέρα δίπλα μας. Στην κυριολεξία Εμμάνου Κατράκη σε μερικά σημεία είναι ρέμα, δεν είναι δρόμος. Μαζεύει νερά λοιπόν. Μαζεύει πάρα πολλά νερά. Πρέπει να γίνει μελέτη ομβρίων και πρέπει να γίνει ασφαλτόστρωση, γιατί έχει γίνει η τομή αυτή που πέρασε τον αγωγό και τον πήγε στις δαφνές και έχει παραμείνει η τομή κακοφτιαγμένη. Κάνουν λόγο για τριτοκοσμικές καταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή με φόντο τις κακοτεχνίες στους δρόμους, την έλλειψη αποχητευτικών και ομβρίων δικτύων, την έλλειψη δημοτικού φωτισμού και όχι μόνο, με το σύνδεσμο εγκατεστημένων επιχειρήσεων Βιοπά Φοινικιάς Μαλάδων να προειδοποιεί με δυναμικές αντιδράσεις, όπως η μη πληρωμή των δημοτικών τελών. Δεν υπάρχει καμία ανταπόδοση σε αυτήν όλη την προσπάθεια. Θα τους δώσουμε πλέον μία πίεση ότι πρέπει να δούνε ότι πρέπει κάποιες βοήθειες στην περιοχή. Αν όχι, θα αναγκαστούμε να έχουμε πολύ σκληρότερες πολιτικές που μπορεί να αφοράει ότι δεν θα πληρώνουμε πλέον δημοτικά τέλη και δημοτικούς φόρους. Δυστυχώς το πολύ κακό έως άχρηστο οδικό δίκτυο, που είναι ένα βομβαρδισμένο τοπίο θα έλεγα, συν το ότι ενώ συμμετέχουμε σε όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις προς τον Δήμο και την περιφέρεια όπου χρειάζεται να συμμετέχουμε, έχουμε την εγκατάλειψη όσον αφορά δημοτικό φωτισμό, όσον αφορά αποχέτευση. Δηλαδή, είτε είναι η Ευαρέστου, είτε είναι η Κόμβη, είτε είναι η Μάνου Κατράκη που πλημμυρίζει με την πρώτη βροχή, όλα αυτά δημιουργούν τεράστια προβλήματα στο κόστος των επιχειρήσεων. Για μία ακόμη φορά επαναφέρουν στο προσκήνιο τα αιτήματα για τη δημιουργία κυκλικού κόμβου στη συμβολή της Οντού Χριστό Μιχάλη Ξυλούρη με τη γέφυρα που οδηγεί στον Άγιο Ιωάννη Χωστό. Την κατασκευή μικρής γέφυρας στην έξοδο από τον ΒΟΑΚ προς τη Φοινικιά στο ρέμα Χρυσοβαλάντου, η οποία θα αποσυμφορεί στην κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή και που θα δώσει τη δυνατότητα εισόδου στο ΒΟΑΚ στην κατεύθυνση προς Ρέθυμνο πριν τις βράμπες εξόδου στο Γιόφυρο.